Η επιχορήγηση στον Εθνικό αγγίζει τα 25.000 ευρώ. Είναι μέρος του συνολικού ποσού που θα λάβει ο Σύλλογος και όλα τα τμήματα και ήρθε εσπευσμένα ως εισήγηση λόγω της κρίσιμης συγκυρίας που διέπει την ομάδα. Αυτό υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με το ποσό που αποφασίστηκε να δοθεί στο Σύλλογο στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Το συνολικό ποσό το οποίο διαθέτει ο Δήμος για επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων, ας πάρουμε ως βάση της προηγούμενης περίοδου του 2017, δεν έχουν υπερβεί τις 85.000 ευρώ. Όπου μέσα σε αυτό το ποσό είναι εννοείται και του αθλητικού σωματείου ο Εθνικός. Για την κατανομή αυτή των ποσών που θα δοθούν για το 2018, πιστεύω και ευελπιστώ σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το κάνω και αυτό να το φέρω ως εισήγηση. Και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος και αυτή η Δημοτική Αρχή, δείχνοντας μια ευαισθησία ιδιαίτερα όχι μόνο στον Εθνικό ως ομάδα, στο βόλεϊ κυρίως όμως, χωρίς να έχουμε αφήσει πίσω όλα τα άλλα αθλήματα και όλα τα άλλα αθλητικά σωματεία. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων και η κατανομή του αναμένονται σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος θα εισηγηθεί και θα θέσει στο σώμα την πρόταση της Δημοτικής Αρχής ακολουθούμενη από το αντίστοιχο ποσό για κάθε επιχορηγούμενο σωματείο. Κρίναμε και φέραμε ως εισήγηση να επιχορηγήσουμε λίγο εσπεσμένα ένα μέρος, δηλαδή να δώσουμε τις επιχορήγησεις τις οποίες θα δώσουμε για το 2018. Αν παραδείγματος χάρη πούμε ότι θα είναι το ίδιο ποσό που έχουμε δώσει την προηγούμενη περίοδο γενικότερα σε όλα τα τμήματα του Εθνικού, δηλαδή 35.000 ευρώ, είπαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα δώσουμε ένα μέρος αυτού του ποσού, δηλαδή 25.000 ευρώ, για να βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο τον Εθνικό και ιδιαίτερα το τμήμα του βόλεϊ. Για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση από κανέναν, ούτε 100.000, ούτε το συνολικό ποσό που διαθέτουμε δεν είναι σε όλα τα αθλητικά σωματεία. Επομένως, άκουσα κάτι για 100.000 για τον Εθνικό και κάποιοι ξεσηκώθηκαν και δημιούργησαν και κάποιο θέμα. Να μην ανησυχούν. Ο Δήμαρχος και αυτή η Δημοτική Αρχή προσπαθεί με αντικειμενικό τρόπο να ενισχύει και να βοηθάει όχι μόνο τα αθλητικά σωματεία και τα πολιτιστικά σωματεία.